Και κατάφεραν να αλλάξουν την κύρα του
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μας προσφέρουν οι αγωνιστές τα όπλα τους. Αυτά είναι απαχαιωμένα. Η θέση τους είναι στο μουσείο. Μας προσφέρουν το αϊθαλές μήνυμα ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος. Ότι μια ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο μέσα στις συνθήκες ελευθερίας. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι το μουσείο. Παραμένει ενεργό όσο οι δυνάμεις της τυραννίας παραμένουν επίσης ενεργές μέσα στις διαδικασίες της ιστορίας. Τι θα γίνει όμως στο μέλλον? Τώρα που οι πάντες είναι εναντίον μας και που τα διεθνή οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και οι υπόλοιπες συνδιαλλαγές μας έχουν αφήσει προϊόντα μόνος μας στη διεθνή αγωνικότητα. Την απάντηση θα δώσει και πάλι την πρώτη η ψυχή των Ελλήνων. Είναι όμως ο στρατηγός Μαρτυγιάννης που είπε ότι την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφή και αμαθής και στρατιωτική και πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως εδώ. Λοιπόν, δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάξουμε όλοι μαζί και να μην λέει ούτε ο δυνατός, εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέει ο παιδί εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάξει την παλάση, να λέει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολύ και φτιάχνουν, τότε να λέει εμείς. Είμαστε εις το εμείς και όχι στο εγώ. Και εις το εξής, να μάθουμε γνώση αν θέλουμε να φτιάξουμε το χωριό, να ζήσουμε όλοι μαζί. Την απάντηση δίνει και ο Κολοκοτρώνης που είπε «Σε εμάς με την ενσιάξουμε και να στολίξουμε τον τόπο με θεμελία της πολιτείας, την αμμόνια, την θρησκεία και τη φρόνημα με ελευθερία». Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε άξιοι συνεχιστές που έδωσε ο παρελθόντος μας. Το θάρρος και η αγωνία των προγόνων μας ας γίνουν το ποινή που θα κατευθύνουν τις τάξεις μας να σκοτήσουμε πάντα όχι μόνο να μην προδώσουμε και να μην απολύνουμε το πέρα από το παρελθόν μας, αλλά να στολίξουμε με νέες δάφνες την δόξα της πατρίδας μας και να προσθέσουμε νέες σελίδες στην ιστορία της. Αυτό θα είναι φόρος τιμής και το θυμίαμα της ευγνωμοσύνης και του μεγάλης της θυσία, αθάνατοι ήρωες. Είναι ανάγκη αυτή την ώρα να συνεργηθούμε μεταξύ μας και να δούμε θετικά τα πάντα, να λύσουμε τις διαφορές μας με όλους. Γιατί όταν ο Έλληνας είναι επιφάλιος και οικολογικός, δεν έχει τίποτα και κανέναν δεν έχει. Αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Μακριά από εξάρσεις και υπερβολές, η κληρονομιά και ο αγώνας των προγόνων μας θα διατηρούνται από εμάς σαν χώρο εφθαλμού. Κυρίες και κύριοι, η ελευθερία είναι ένα αμφισβήτητο και αναφέρεται το ρόλο του δικαίωμα. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου να τη ξέρετε και να την υπερασπίζετε. Διότι μόνο μέσα από ελεύθερους λαούς υπάρχει η δημοκρατία και μόνο μέσα από τη δημοκρατία έχουν ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι που αναγνωρίζουν και προσπίζονται το δικαίωμα όλων στην ισότητα, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Διότι όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά, όπως αναφέρει ο Λίγας Περαίος. Ευλαβείς προς την τέτοια λοιπόν σήμερα. Κλείνουμε νοερά το χώρο μπροστά στους στόχους των αθάνατων και την ημέρα μας και υψώνουμε με την ομοσύνη καρδιά μας στους ελευθερωτές, στους ήρωες και μάρτυρες των ηρωικών αγώνων του 1821. Σας ευχαριστώ. Ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ. Φιλά τον αυτά εις τη μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσώ. Και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Σας Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδη και τάσο δύνας λύσας των με παιδημένων αυτός και τάς ψυχάς των δούλων σου σώτερα να βαψώ. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η αγνή και άχραντος παρθένος η Θεόν αφράστος κύσασα
πρέσβε με υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχά των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, όταν θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθρα απέδρα οδύν λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτού πραχθέν εν λόγω, ή έργο η διανύαος αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσεται και ούκ αμαρτήσει. Σίγα μόλις της αμαρτίας υπάρξει δικαιοσύνη σου, εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο πισί η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των ψυχών, των και κοιμημένων και προαναφερθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιος πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και ο και Αγίο Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των κυριελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Και σκηνές και εντάξε, κόρπης Αβραάμ αναπαύσε, και με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελέησε και σώσε ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κατάθεση Στεφάνου. Από την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κουντουρά Έλενα. Ο συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, κύριος Πολυχρονάκης Πολύκαρπου.
από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ των Κυκλάδων, κύριο Συρίγο Αντώνιο. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κύριο Λεονταρίτη Γεώργιο. Από τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, κύριο Μαραγκό Γεώργιο. Από την Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης. Από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ταξιάρχο κύριο Κανακουσάκη Ιωσήφ. Από τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, αρχιπύραχο κύριο Πέτρου Σπυρίδων. Από τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Σύρου, Συνταγματάρχη Πεζικού, κύριο Μπούρα Γεώργιο. Από τον Διοικητή της 6ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλοίαρχο, κύριο Γκίζη Ιάκωβο. Από τον Πρόεδρο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, κύριο Γαβαλά Αντώνιο. Από την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών, κύριο Κουτζουγιάννη Βάιο.
από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Για τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, κύριος Καρτιράνης Χρήστος. Από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Από το Κίνημα Αλλαγής, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κύριος Παπανδρέου Νικόλαος. Από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Από τον Αθλητικό Όμιλο Σύρου. Από τον Σύλλογο Μικρασιατών. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναστάσεως. Από τα Κατηχητικά Σχολεία Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου. Ενός λεπτού σιγή.
εθνικός ύμνος. Thank you.